Ελάτε τώρα να συνεχίσουμε και να δούμε θετικά ζητήματα. Δύο είναι, τα οποία όμως συνδετικό στους κρίκους είναι το κεφάλαιο τουρισμός. Το ένα έχει να κάνει με ένα σημαντικό και απαραίτητο έργο για το νησί της Καλύμνου, όπως αναφέρει το σχετικό δελτίο τύπου και του Δήμου Καλυμνίων, αλλά και σε λίγο θα ακούσατε αναλυτικά τον Δήμαρχο Δημήτρη Διακομιχάλη να τα αναφέρει, το οποίο εντάχθηκε στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμων». Το έργο αφορά την αναρρίχηση και έχει τίτλο «Βελτίωση πρόσβασης, δημιουργίας και συντήρησης αναρριχητικών διαδρομών νήσου Καλύμνου». Φορέας υλοποίησης είναι ο Δήμος Καλυμνίων. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 585.000 ευρώ με ΦΠΑ. Και έχει ορίζοντα υλοποίησης την 31η Δεκεμβρίου 2022. Ο Δήμαρχος Καλυμνίων ευχαριστεί θερμά και στη συνέντευξη που θα ακολουθήσει τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού κύριο Μαυρωτά και τον Υφυπουργό Εσωτερικών κύριο Θόδωρο Λιβάνιο, με τους οποίους συνεργάστηκε στενά προκειμένου να έχουμε αυτό το θετικό αποτέλεσμα για το νησί της Καλύμνου. Ένα θέμα αυτό με τις αναρχητικές διαδρομές που το είχε πει πριν από περίπου 20 μέρες, ένα μήνα, ο κύριος Δήμαρχος, ότι δηλαδή ήταν κοντά στο να μας πει ότι το καταφέραμε, το κατακτήσαμε, και πάμε να δούμε το πρώτο μέρος από την συνέντευξη που μας παραχώρησε, γιατί καταλαβαίνετε αγγίζουμε δύο σημαντικά κεφάλαια για τον τουρισμό. Έτσι, να ακούσουμε λοιπόν αναλυτικά τι είπε για το θέμα αυτό. Καταφέραμε και εντάξαμε στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 την συντήρηση των αναρριχητικών διαδρομών του νησιού μας με ένα ποσό 585.000 ευρώ. Ήταν ένα θέμα πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί? Διότι έπρεπε να πάρουμε την διαδικασία από την αρχή. Έπρεπε να μας δώσει το OK η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, δεδομένου ότι έχει και τα χαρακτηριστικά αθλήματος η αναρρίχηση, και τον Μάιο μήνα μας έδωσε ο συμπατριώτης μας, εγώ έτσι το λέω, ο κύριος Μαυρωτάς, μετά από παρέμβασή του, γιατί ήταν εκτός το έργο αυτό, με τις υπηρεσίες του, ετεροχρονισμένα, μας έδωσε τη σύμφωνη γνώμη. 7/5/20. Σύμφωνη γνώμη για την υποβολή στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 της πράξης «Βελτίωση πρόσβασης, δημιουργίας και συντήρησης αναρριχητικών διαδρομών νήσου Καλύμνου». Είναι το σχετικό, η σχετική σύμφωνη γνώμη. Βέβαια, το έργο αυτό δεν είχε συμπεριληφθεί στα έργα τα οποία χρηματοδοτούσε ο Φιλόδημος, το πρόγραμμα Φιλόδημος, με παρεμβάσεις από εδώ και από εκεί, και με αιχμή του δόρατος τον Υφυπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Λιβάνιο, καταφέραμε και χθες βγήκε η απόφαση χρηματοδότησης του έργου. 585.000. Θέμα πράξη ένταξη Δήμου Καλυμνίων στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης. 4. Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Καλυμνίων, Αθήνα, 16 Νοεμβρίου του 20. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ένα σοβαρότατο θέμα όπως είναι η συντήρηση των αναρριχητικών μας διαδρομών, εγώ θα έλεγα είναι το πιο σοβαρό, διότι έχουμε 3.500 διαδρομές, 70-80 παιδιά πόσα είναι. Καταλαβαίνετε ότι αυτά πρέπει να τα συντηρούμε διαρκώς, δεδομένου ότι εκεί είναι η διαφορά μας, εκεί είναι η διαφορά μας, εκεί παίζεται όλο το παιχνίδι, σε σχέση με υπάρχοντες αναρριχητικούς προορισμούς ή και με άλλους οφιλόδοξους, οι οποίοι θέλουν να μπουν στο παιχνίδι της αναρρίχησης μιμούμενη την Κάλυμνο. Ο στόχος δηλαδή της Δημοτικής Αρχής, διότι δύο φορές τώρα είναι η δεύτερη φορά που γίνεται συντήρηση στις αναρριχητικές μας διαδρομές. Η πρώτη ήταν με το πρόγραμμα Λίδερ Αλίας,
πάλι επί των ημερών μας την προηγούμενη θητεία, το 11-14, και τώρα είναι πολύ μεγαλύτερο το πρόγραμμα και στοχεύομαι να έχουμε και άλλη ένταξη πάλι, διότι οι αναρχιδικές διαδρομές πρέπει να συντηρούνται διαρκώς για να έχουμε ακριβώς την αξιοπιστία που έχουμε και να λέμε είμαστε ο πρώτος προορισμός σε παγκόσμιο επίπεδο. Με κάθε ασφάλεια. Με όλη την δυνατή ακριβώς ασφάλεια που πρέπει να πληρούν τα παιδεία μας και οι αναρχιδικές διαδρομές. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι μια ξεχωριστή μέρα, ειλικρινά, γιατί αυτό πέρασε από μύρια χίλια κύματα για να φτάσουμε εδώ. Δεν εντάσσονται τα έργα εύκολα. Όταν δεν υπάρχει πληρότητα στο φάκελο και οριμότητα στο φάκελο, μισές δουλειές δεν γίνονται.